σημαίνει ότι ο ελληνισμός θα είναι πάντα εδώ. Και η παρουσία μου εδώ αντανακλά, πιστεύω, τον σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Και ταυτόχρονα υπογραμμίζει την δέσμευση της πατρίδος μου, της Ελλάδος, να παραμείνει στο πλευρό σας. Όπως εξάλλου το θέλει η κοινή μας ιστορία. Мені здається, що москаляки не тільки чули, ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар, мої співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите, все одно є, це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени, ми сьогодні були з прем'єр-міністром на проспекті Добровольського, тут в Одесі, на місці влучання російського шахеда, в житловий будинок, звичайний. Звичайний житловий будинок, і який тепер зруйнований. Ми вшанували пам'ять загиблих, дорослих і дітей. І один той російський удар забрав життя 12 людей, серед них 5 діточок. Мета тін російські зволі, і авто που діапістовнете, іне ένα είδος. Ήμασταν στο λιμάνι της Οδυσσού, και ο πρόεδρος Ζελένσκι και το επιτελείο του μας έκαναν μια ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία την σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σιρήνες και λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μια μεγάλη έκρηξη. Και νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, η ζωντανότερη υπενθύμηση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας, επηρεάζει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος παραπάνω που όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να έρθουν στην Ουκρανία, διότι είναι άλλο να βλέπει κανείς ή να ακούει την περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τον πρόεδρο Ζελένσκι, με τον οποίο επικοινωνούμε τακτικά, και είναι τελείως διαφορετικό να βιώνει κανείς την εμπειρία του πολέμου από πρώτο χέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.